όλων των Μεσσηνίων στο μοναστήρι έδειξε την αγάπη τους, την τιμή τους και την αποδοχή τους αυτό δημιουργεί περισσότερες υποχρεώσεις σε όλους μας ώστε να διατηρήσουμε αυτό το μοναστήρι, να το συντηρήσουμε για να κτηνοβολεί την ιστορία του και τον πολιτισμό. Το ότι ήρθε η Παναγία εδώ στον χρόνο της αυτή για να ευλογεί από εδώ ψηλά η Θόμη όλη τη Μεσσηνία είναι μια επιπλέον ευκαιρία για να στείλει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα αγάπης και φιλανθρωπίας στον κάθε άνθρωπο, να τον κεντρήσει και να του ανανεώσει τη δύναμη της πίστης που πρέπει να έχουμε. Είναι μια πίστη που εκδηλώνεται έμπρακτα, μια πίστη που εκφράζει την εμπιστοσύνη και που μέσα από τα έργα μας επιβεβαιώνουμε ακριβώς αυτή την αποδοχή, την έμπρακτη αποδοχή της πίστης που η Υπεραγία Θεοτόκος μας έδειξε. Εάν επιθυμούμε να είμαστε πραγματικοί τιμητές και προσκυνητές στη μνήμη της, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα χνάρια της, τον δραματισμό της, την πορεία της, που ήταν μια πορεία προσφοράς, αγάπης, ελευθερίας, αποδοχής και σεβασμού για τον άνθρωπο. Και αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς. Να εκφράσουμε τη φιλανθρωπία μας προς τον κάθε έναν ο οποίος βρίσκεται δίπλα μας και που έχει ή που δεν μας έχει ενώ. Αλλά που όμως εμείς με την παρουσία μας τον ενδυναμώνουμε, τον ενισχύουμε και του δίνουμε τη δυνατότητα να πορευτεί για να κατακτήσει το μέλλον με νέα προοπτική και με νέους στόχους. Είναι πολλά σε όλους.